Για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα, διαδηλωτές έξω από το Προεδρικό Μέγαρο της Βουλγαρίας ζήτησαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας να μην προχωρήσει σε ανανέωση συμβολέων με τους ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς Gazprom και Lukoil. Διεκδικούν οι προμήθειες φυσικού αερίου της χώρας να διαφοροποιηθούν κατά 100%. Από τη Μόσχα, ο Ρώσος γερουσιαστής Αλεξέη Πούσκοφ, με ανάρτησή του στο Telegram, ηρωνεύτηκε τη στάση των Βουλγαρών. «Πρέπει να δοθεί στη Βουλγαρία η ευκαιρία να κάνει αυτό που τόσο απεγνωσμένα επιθυμεί», έγραψε. «Να περάσει το χειμώνα χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν είναι σαφές γιατί η παροχή φυσικού αερίου σε μια ξεκάθαρα μη φιλική χώρα πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά αφού η ίδια το αρνείται». Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η Μόσχα κήρυξε 14 βούλγαρους διπλωμάτες persona non grata. Στις αρχές Ιουλίου, η Βουλγαρία είχε απελάσει 70 Ρώσους διπλωματικούς υπαλλήλους, εν μέσω ανησυχιών για κατασκοπία, ενώ έθεσε ανώτατο όριο στην εκπροσώπηση της Μόσχας.